Με τα γραφεία του Συλλόγου Νευροπαθών του Νομού Μαγνησίας, Άγιοι Ανάργυροι, εκεί βλέπουμε και καλωσορίζουμε μαζί με την Ιωάννα Μπουροπούλου, τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκο, για να μας μιλήσει με αφορμή αυτή τη σημερινή ημέρα. Ποια είναι τα προβλήματα των νευροπαθών. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και στον κύριο Γιαννάκο. Αλλά και τι γίνεται με τη δωρεά οργάνων και στη χώρα μας, αλλά και στο νομό μας. Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 1η Νοεμβρίου σήμερα η Πανελλήνια Μέρα Δωρεάν Οργάνων και εμείς μέσα από το σταθμό μας προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία να αναδεικνύουμε την προσφορά της δωρεάς και φυσικά να αναδεικνύουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των νευροπαθών. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Βασίλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Νευροπαθών Νομού Μαγνησίας, η Άγιοι Ανάργυροι, για να μας δώσει την εικόνα από τη Μαγνησία όσον αφορά τις δωρεές αλλά και τους νευροπαθείς. Αλλά να ξεκινήσουμε με ένα γενικότερο σχόλιο για τη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Βάσο. Αν με ακούς, χρόνια γνωριζόμαστε. Να πούμε καλό μήνα σε όλους. Καλό απόγευμα. Ξανά. Ναι, όντως, κάθε χρόνο 1 Νοεμβρίου, Κοσμάκη Δαμιανού, είναι η Πανελλήνια Μέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχέσεων. Να πούμε για τον νομό ή να πούμε πρώτα για όλη την Ελλάδα, ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα έχουν περάσει τους 12.000 οι αιμοκαθαρόμενοι. Στη λίστα αναμονής που περιμένουν αυτό το δώρο Θεού που το έχουμε ονομάσει, περνάνε τους 1.200. Στον νομό Μαγνησίας είναι περίπου 60, μπορεί να πω και 65, πότε 55, γιατί αυξημειώνει τη λίστα αναμονής λόγω ηλικίας ή λόγω πολύ, αν κάνουν κάποια μεταμόσχευση, θα κατέβει λίστα. Άρα δυστυχώς η μεταμόσχευση είναι λίγο δύσκολη. Από ποια άποψη? Από τις δωρεές. Γι' αυτό σήμερα, και ευχαριστώ και το σταθμό σας για ακόμη μια φορά, δεν είναι το κάθε χρόνο ή μια φορά ή δύο όταν είναι η Παγκόσμια Μέρα Δωρεάς Οργάνων ή η Παγκόσμια Μέρα Νεφρού να βγαίνουμε. Αν και πάντοτε, εγώ δεν έχω παράπονο και στο σταθμό σας και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάντοτε έχουν ευαισθητοποιηθεί για οτιδήποτε μια μεταμόσχευση γίνει ή μια δωρεά. Σημασία είναι ότι όλοι πρέπει να, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, όλοι πρέπει να είμαστε ενεργοί στις δωρεές οργάνων από ποια άποψη. Γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που κάνουν αιμοκάθαρση ανά δύο μέρες, τέσσερις ώρες, οι οποίοι περιμένουν 9 και 10 χρόνια να πάρουν αυτό το δώρο Θεού. Γι' αυτό, αν είδατε στον τύπο, γράψαμε σαν σύλλογος και γενικά ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί πολλές μανάδες που έχουν τα παιδιά τους. Και αν είδατε ότι είχαμε φέτος το 23 5 μεταμοσχεύσεις, 4 ήταν από πτωματικούς και μία ήταν από ζώτα δότη, από μάνα σε γιο. Εννοείται και τώρα πάλι έχουμε από εβδομάδα μία μεταμόσχευση να γίνει από μάνα σε γιο και έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Απλώς καθυστερούν γιατί υπάρχει μια διαδικασία να γίνουν κάποιες εξετάσεις. Γι' αυτό. Εμείς σαν σύλλογος και εγώ σαν πρόεδρος χρόνια και σαν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, το μέλημά μου είναι πάντοτε να βγάζω προς τα έξω την ιδέα της δωρεάς οργάνων. Γιατί έχω πάρει και εγώ το μόσχημα, αυτό το δώρο Θεού που μου το έχω ονομάσει, γιατί πολλοί μου λένε εσύ κέρδισε το μεγαλύτερο λαχείο και το εκτιμάω. Όντως είναι το μεγαλύτερο λαχείο που έχω κερδίσει, γιατί πάω στα 17 χρόνια και τυχαίνει να είναι και η συμπολίτησά μας, η κοπέλα που είχα πάρει το μόσχημα. Γι' αυτό κάνω έκκληση και σαν σύλλογος και σαν πρόεδρος, όλοι κινδυνήσατε τώρα που έχω μέσα από την καρδιά μου, μην έρθει κανέναν. Άρα όταν διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος και πούνε οι γιατροί ότι όντως πρέπει να αποσυνδεθεί ο ασθενής από το μηχάνημα, έρχεται η ειδική επιτροπή, ελέγχεται τον ασθενή, αν όντως είναι έτσι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά, ξέρετε, στην Ελλάδα για τις δωρεές κτλ. Και πρέπει εκείνη την ώρα να αποφασίζουν όλοι οι συγγενείς, γιατί πάντοτε μία δωρεά είναι πάντοτε με τη συνένεση των συγγενών. Αν είναι τρεις συγγενείς και ένας πει όχι, δεν θα μπορέσουν να το πάρουν. Να σας πω ότι εδώ τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε δωρεές. Στην Ελλάδα είχαμε ένα 25-30% φέτος, το 23. Άλλα χρόνια είχαμε 15-20. Στον νόμο Μαγνησίας τα τελευταία χρόνια είχαμε την άνοιξη, αν θυμάστε, μία δωρεά. Εδώ μόνο, μετά από 3 χρόνια. Αυτό εντάξει, μπορεί να έπαιξε ρόλο ο COVID, να έπαιξε ρόλο λίγο πολύ η ακρίβεια, αλλά το βασικότερο είναι το Υπουργείο Υγείας. Είναι και το ΙΟΜ, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχημένου.
να πάρουν μέτρα, να κάνουν καμπάνιες, να δίνουν τα βιντεάκια. Εσείς έχετε, σας έχω στείλει δύο βιντεάκια. Μπορεί, αν θέλει η κυρία Βάσο, να το βάλει το ένα. Είναι και πέρα να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Αυτά τα βάζουν συνήθως οι Ισπανοί που έχουν φτάσει να κάνουν και 25 μεταμοσχεύσεις την ημέρα. Γιατί έχουν ευαισθητοποιήσει τον κόσμο με αυτά τα βιντεάκια που δίνουν, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Οπότε εδώ δίνει το κρατικό κανάλι ένα βιντεάκι 10 ώρα, το δίνει το βράδυ, 2,5-3 ώρα. Ποιος θα το δει την ώρα? Πρέπει άμεσα και η ΜΕΘ, τα νοσοκομεία, να πάρουν γιατρός, να πάρουν συντονιστές, να πάρουν ψυχολόγους, εκείνη την ίστατη ώρα να πιάνουν τους, πλησιάζουν τους συγγενείς, να τους μιλάνε. Κατάλαβες, γιατί ένας τώρα, οπωσδήποτε, όταν χάνει έναν άνθρωπο και όταν είναι και νέος, ή από ατύχημα ή από εγκεφαλικό πρόβλημα, το μυαλό του δεν είναι στη δωρεά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ειδικοί συντονιστές να μπορούν να μιλήσουν στους συγγενείς. Αυτή τη στιγμή είπατε ότι στο νομό Μαγνησίας είναι περίπου 60 άτομα που περιμένουν το δώρο ζωής. Είναι αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, ή θα λέγατε ότι σε αυτά τα νούμερα κινούταν? Ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα, σχεδόν πάνω κάτω και πέρα. Στα ίδια επίπεδα είμαστε, γιατί σας είπα πιο μπροστά, όταν ένας περιμένει 10 και 12 χρόνια. Αν σας πω ότι τελευταία που γίνανε οι 4 μεταμοσχεύσεις, μία ήταν τελευταία πριν 5 μήνες, ή 12 χρόνια η συμπολίτησά μας. Όταν περιμένει 10 και 12 χρόνια, όταν μπει στα 55 ή μπει στα 60, δεν μπορεί στα 70-75. Ο οργανισμός, όταν κάνει αιμοκάθαρση, εξαντλείται. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα μπει στην αιμοκάθαρση, δηλαδή εννοώ κάνοντας αιμοκάθαρση, όσο πιο γρήγορα κάνει μεταμόσχευση, τόσο καλύτερα θα το δεχτεί ο οργανισμός. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί που κάνουν συνεχώς αιμοκαθάριση, όπως είπατε, αλλά και αυξάνεται και ο αριθμός των νεφροπαθών. Στο νομό Μαγνησία σημειώνουμε αύξηση 30-40% ετησίως, σωστά? Ακριβώς. Αυτό το έχουν κάνει πολλοί ερώτηση, οι συνάδελφοί σας και άλλοι. Στιγμή πρέπει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να κάνουμε μία ημερίδα, να μάθουμε για ποιο λόγο στο νομό Μαγνησίας και στις ΣΕΡΙΣ υπάρχει μια αύξηση, όπως είπατε, από 15-30%. Και νέοι συνάνθρωποι μας, εδώ οι συμπολίτες μας και εμείς η ηλικία. Καλά, υπάρχουν και παθήσεις. Οι παθήσεις είναι ο ζαχαροδιαβήτης, είναι η νόσος, η κληρονομική, η πολυκυστική νόσος, είναι η ποιήση, η υψηλή ποιήση, υπάρχουν και οι παθήσεις. Άρα αυτό μόνο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή να κάνουν κάποιες ημερίδες εδώ πέρα οι ειδικοί να μας πούνε για ποιο πράγμα. Λένε παλιά ήταν το νερό, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός. Απλώς σας λέω ότι έχουμε μια αύξηση. Να σας πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε στο νομό Μαγνησίας 240 που κάνουν αιμοκάθαρση. Μιλάμε για 80-85 στο νοσοκομείο το Βόλο, στη μονάδα. Δύο βάρδιες καθημερινά κάνουνε, καθημερινά. Είναι 80 στη μία κλινική ιδιωτική και άλλοι 60 στην άλλη. Και αν βάλεις και 20 που κάνουν τη μέθοδο αυτή, είναι 18 με 20 άτομα που κάνουν η μέθοδο, είναι η πλήση περατονιακή, την κάνω στο σπίτι, βγαίνουμε κάπου 240-230-240. Και είναι και οι μεταμοσχευμένοι που είναι κάπου 40-45 άτομα, οι οποίοι είναι τώρα χρόνια. Γιατί και αυτοί, τώρα πρόσφατα έχουν επιβιώσει 2-3 άτομα και αιμοκαθρώμενοι και μεταμοσχευμένοι. Γιατί και ένας μεταμοσχευμένος δεν μπορεί να, έχει πάρει το μόσχευμα, αλλά δεν μπορεί να ζήσει πολλά χρόνια. Και το μόσχευμα θα το πάρει, εξαρτάται τι ηλικία είναι, πόσα χρόνια έκανε αιμοκάθαρση για να μπορέσει να το κρατήσει ένας οργανισμός. Ποιο είναι το μήνυμα που δίνετε στους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή την ώρα για την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων? Εμείς σαν σύλλογος, το έχω δηλώσει ξανά και το λέω, ότι όσο θα είμαι εγώ πρόεδρος, το μέλημά μου είναι να προς τα έξω, να διαδώσω την ιδέα της δωρεάς οργάνων, γιατί είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που πήρα το δώρο Θεού και γι' αυτό θέλω εκείνη την ίστατη ώρα να παίρνει τη γενναία απόφαση όλοι για να δωρήσουν, γιατί με μια δωρεά οργάνων σώζονται δηλαδή 8 ασθενείς από διάφορα όργανα. Αν όμως δωρεά σώματος, το λέω για να τριχιάζω τώρα και συγκινούμε, σώζονται μέχρι 100 άτομα από τους ιστούς που παίρνουν κτλ. Με μια δωρεά οργάνων, είπαμε 8 συνάνθρωποι μας. Κερατοειδείς, πνεύμονες, ύπαρε, νεφρά. Με τα νεφρά, εμείς μιλάμε για το μητηρίζι μας. Θα πάρουν μια δωρεά, θα πάρουν 2 συνάνθρωποι μας. Δηλαδή, 2 συνάνθρωποι μας θα δουν την ημέρα καλύτερη, θα μπορέσουν να πιούν νερό περισσότερο. Γιατί όσοι κάνουν αιμοκάθρωση, γνωρίζετε, δεν μπορούν να πιούν νερό. Το βλέπουν και είναι λες και είναι υγεία μας. Ενώ εμείς, όσο μπορούμε πιο πολύ νερό, να πιούμε.
γιατί έχουμε ένα νεφρό. Και προσπαθούμε δηλαδή ο οργανισμός να λειτουργεί καλά. Αλλά και εμείς όμως έχουμε πρόβλημα, πρέπει να είμαστε σταθεροί στα φάρμακά μας κτλ. Άρα πούμε όμως την ημέρα καλύτερα, μπορούμε να πάμε κάπου. Ενώ ένας ομοκαθαρόμενος, για να πάει κάπου, πρέπει να πάρει δηλαδή. Θέλει μια διαδικασία. Αν και τώρα υπάρχουν και μονάδες ιδιωτικές πατού που μπορεί να πάει και ο ομοκαθαρόμενος, ακόμα και στο εξωτερικό. Ενώ όταν έκανα εγώ πριν 17 χρόνια ομοκάθαρση, έπρεπε να βάλω μέσα στο κρατικό νοσοκομείο να πάω κάπου έστω μια εβδομάδα δύο. Βάσο, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Να ρωτήσεις, Ιωάννα, θέλουμε να ρωτήσεις τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος είναι πραγματικός μαχητής και είναι μπροστάρι σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε όλη αυτή την καμπάνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ως πρόεδρος του τοπικού συλλόγου αλλά και ως μέλος του Πανελλήνιου. Νιώθει μόνος του σε αυτή την πολύ μεγάλη διαδρομή που κάνει για να διαδώσει αυτό το μήνυμα? Βλέπει από άλλους και στις υπόλοιπες πόλεις αλλά και γενικότερα στη χώρα να γίνεται, να καταβάλλεται η ίδια προσπάθεια, ή νιώθει μοναξιά σε όλο αυτό, γιατί ο κύριος Γιαννάκος είναι πάντοτε μπροστά σε αυτά τα θέματα? Είστε πάντα μπροστά σε αυτά τα θέματα και προσπαθείτε με κάθε τρόπο να προωθήσετε το μήνυμα της δωρεάς οργάνων. Νιώθετε μόνο σε αυτή την προσπάθεια διάδοσης των μηνυμάτων, όχι μόνο σε επίπεδο Μαγνησίας, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις, γίνεται συνολική προσπάθεια? Ναι, γίνεται, γιατί τυχαίνει εγώ να είμαι και στην Ομοσπονδία. Ναι, σήμερα από ό,τι είδα και στα site και παντού, όλοι οι σύλλογοι, γιατί δεν είναι και πολλοί σύλλογοι, γιατί κοιτάξτε, είναι πολλοί, θα το πω και το έχω καημό μεγάλο. Όταν ένας ομοκαθαρόμενος θα έρθει στο σύλλογο να βοηθήσει τα πάντα όλα, να είναι και στο Δέλτα Σίγμα. Όταν κάνουν μεταμόσχευση, μετά από λίγο καιρό φεύγουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λες και λύσαν το πρόβλημα της ζωής τους. Πάντως δεν είμαι μόνος μου, έχω βοήθεια από παντού. Το πρόβλημά μου είναι, και το λέω να το ακούσουν όλοι, και εδώ οι βουλευτές και οι υπουργός μας και όλοι αυτοί, ότι πρέπει το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεως να πάρουν τα μέτρα τους για να πιστοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Γιατί εγώ ό,τι μπορώ κάνω, γιατί τυχαίνει να έχω και, πώς λένε, στην οικογένειά μου και στο συγκινή μου έχω ανθρώπους, που γι' αυτό και ένας λόγος, και όχι ένας λόγος. Εγώ γενικά, ναι, καθένα με ξέρει και η κυρία Βάσου και όλοι με ξέρουν, και ο κύριος Μαρέτης παλιά, που ήταν και από τους πρώτους δωρητές οργάνων που είχε γραφτεί, ότι ό,τι μπορώ θα κάνω. Και όσο θα είμαι στο Σύλλογο, ειδικά επειδή το πήρα πολύ νωρίς το μόσχημα, σε 17 μήνες εγώ, και αυτή τη στιγμή δοξάζω, και να σας πω και κάτι τελευταίο. Τέτοια μέρα, πριν 4 χρόνια, ενώ αυτοί που ξέρανε η κόρη τους ποιος πήρε το ένα το νεφρό πριν 17 χρόνια εδώ στο Βόλο, θέλανε να με γνωρίσουν, άρα υπάρχει το πρωτόκολλο, και για, δεν ξέρω, για, δεν με αφήνανε να πάω να τους γνωρίσω. Εγώ όμως το λέω και δεν ξέρω να με βλέπουν, πριν 4 χρόνια πήγα να τους βρω και δεν βρήκα τη μάνα. Και τώρα σκέφτομαι να πάω μια μέρα να βρω τη μάνα, γιατί έλειπε, βρήκα τον πατέρα. Και δεν του πίστευε ότι τώρα πριν 4 χρόνια, μιλάμε τώρα πριν 14 χρόνια, στα 13 χρόνια πάνω. Και με κοιτούσε ο πατέρας και έλεγε, να αυτή τη στιγμή σαν να βλέπω την κόρη μου, ότι τώρα, δηλαδή λειτουργεί δηλαδή κάποιο όργανο του οργανισμού της. Σκεφτείτε δηλαδή, τι χαρά πήρε εκείνη την ημέρα. Και είπα, λέω, δεν θέλω τώρα να πω το όνομα, λέω, θα έρθω, λέω, κάποια στιγμή να είναι και σύζυγος, γιατί το είπαμε και πιο μπροστά. Η μάνα είναι πιο ευαίσθητη και από τον πατέρα και από όλους δηλαδή, και γι' αυτό είπαμε και την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η μεταμόσχευση. Οπότε θα τα ξαναπούμε πάλι, αν θα πάνε όλα καλά, και μετά από 2-3 μέρες συνήθως λέμε, καλά, αυτά είναι ευαίσθητα, πώς λένε, αυτά, θα πούμε όντως ότι η μάνα στο γιο έγινε και πάνε καλά. Μακάρι ευχόμαστε και από το Θεό να πάει καλά και αυτή η μεταμόσχευση και σε όλοι όσους είναι στη λίστα και είναι στη δικασία που φτιάχνουν τα χαρτιά. Και αυτούς να είμαι σύντομα, και εγώ είμαι πρόθυμος και στον ευαγγελισμό μπορώ, γιατί και πριν πάλι 4 χρόνια το ξαναλέω, 2 μανάδες που δώσανε τα νεφρά στα παιδιά, και αυτά τα παιδιά είναι επαγγελματίες μέσα στο Βόλο και πολύ γνωστά, πολύ γνωστοί εδώ επαγγελματίες, πάνε πολύ καλά. Έκανα μεγάλο αγώνα μέχρι τη διοικητή, ήθελα να τον πάω στα κανάλια για να δώσω κερβάτια και χειρούργους να γίνει μεταμόσχευση. Και μόλις είπα έτσι, θα πάω αύριο. Π.χ. ξέρω εγώ στον Παπαδάκη, αμέσως την άλλη μέρα πήραν τηλέφωνο και λέει, σε μια εβδομάδα γίνονται μεταμοσχεύσεις. Εγώ όσο μπορώ θα προσπαθώ. Όχι, το λέω επειδή. Γιατί το θέλω, γιατί δοξάζω τον Θεό που πήρα αυτό το δώρο, και αυτή τη στιγμή μπορώ να πάω κάπου λίγες μέρες παραπάνω και δεν θα ξέρω την άλλη μέρα, μετά από μια μέρα ή δυο, θα πάω να κάνω αιμοκάθαρση 4 ώρες και δεν θα μπορώ να πιω νερό. Ευχαριστώ
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, και εσένα και τον κύριο Γιαννάκο. Αυτό είναι που τον κάνει και ξεχωρίζει, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει αυτό το δώρο της ζωής, όπως ο ίδιος λέει. Και σωστά το λέει, συνεχίζει να τρέχει για άλλους συνανθρώπους του που είναι στην θέση στην οποία εκείνος ήταν στο παρελθόν. Πάντοτε συγκινητικά τα λόγια του, μας ενεργοποιεί όλους και φυσικά μετέφερε του ότι δεν θα του χαλάσουμε το χατήρι και θα παίξουμε ευθύς αμέσως αυτό το τηλεοπτικό σποτάκι που περνά τα μηνύματα για την σημερινή ημέρα δωρεάς των οργάνων. Ευχαριστώ και τους δύο, Ιωάννα. Πάμε εμείς να δούμε το σποτάκι. Thank you.